Θέλω να το πούμε. Έχουμε σχέση. Ας το μάθουν όλοι. Έτσι όπως μεγαλώσαμε στη σκιά της μητέρας, δεν μάθαμε να κάνουμε φίλους. Να εμπιστευόμαστε. Διαθήκη μου. Ο γιος μου ο Ηλίας δεν αναφέρεται πουθενά. Πού ήσουν? Στην Αγγλία. Γιατί? Η μητέρα σου έβαλε να με πάρεις? Όχι. Τι ερώτηση είναι αυτή? Γιατί δεν μπορώ να σε πάρω από μόνη μου? Ο Στέφανος. Σε παρακαλώ, ηρέμησε και πες μου. Α, ό,τι έχεις να μου πεις θα μου το πεις μετά το διαγωνισμό. Δεν έχω μυαλό για τίποτα άλλο. Σχετικά με αυτό σου παίρνω. Έμαθα κάτι και θα ήθελα να το ξέρεις κι εσύ. Εκείνο που δεν περίμενα είναι ότι θα είχα αποκληρώσει και εσένα, Φάνη. Σε ευχαριστώ που ενδιαφέρεσαι για μένα. Αλήθεια, έτσι κάνεις μόνο τους ανθρώπους. Όχι. Γεια. Δεν άργησα. Τι λέει, Χάρη? Καλά. Πείτε μου. Άκου, μωρό μου, ο Αλέξης μου λέει κάτι σχετικά με το διαγωνισμό και θέλω τη γνώμη σου. Ωραία, ακούω. Από ό,τι φαίνεται, ο διαγωνισμός δεν είναι τόσο καθαρός όσο φανταζόμασταν. Μάλιστα, πολύ το φοβόμουν αυτό. Κάτι πήρε ταυτί μου ότι ντε και καλά θέλουν να βγάλουν την άλλη. Εγώ δεν μπορώ να το πιστέψω ότι συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Δυστυχώς στη δουλειά μας συμβαίνουν αυτά. Μην ανησυχείς, μωρό μου. Ας τους να κάνουν ό,τι θέλουν. Εμείς θα το παλέψουμε. Έτσι. Τι σε πιάσε τώρα? Τι περιμένεις να ακούσεις? Την αλήθεια. Στη λέω, είσαι η γιαγιά μου και σε αγαπάω. Είτε με αποκλήρωσες είτε όχι. Ναι, αλλά γιατί το έκανα? Τι σημασία έχει? Πήρες μια απόφαση και εγώ τη σεβάστηκα. Δεν καταλαβαίνω. Η μητέρα σου έλεγε ότι σε μεγαλώσαμε σαν πρικυπόπουλο. Πώς άλλαξαν ξαφνικά τα πράγματα? Βοήθησε με να θυμηθώ, Φάνη, σε παρακαλώ. Πώς να σου το εξηγήσω τώρα? Πράγματι μου είχες αδυναμία. Αλλά ήθελες να γίνω διάδοχός σου. Και όταν εγώ διάλεξα άλλο δρόμο... Αφού δουλεύεις στην εταιρεία. Αυτό έγινε πρόσφατα. Μέχρι πριν λίγο καιρό τα είχα παρατήσει όλα. Και τι έκανες? Έπιασα δουλειά σε μια οικολογική οργάνωση. Βλέπεις, αποφάσισα να αφιερωθώ στη σωτηρία του πλανήτη. Δεν μου κάνει εντύπωση. Είναι φυσικό οι νέοι να θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο. Αυτό το λες τώρα. Όταν το έμαθες δεν το άντεξες. Απογοητεύτηκες πολύ και τη συνέχεια την ξέρεις. Έτσι. Τους βαρέθηκα όλους εκεί μέσα. Τι έγινε πάλι? Κάθε φορά που πάω να πετύχω κάτι εμφανίζονται και μου τα καταστρέφουν όλα. Αλλά αυτή τη φορά μέχρι εδώ ήταν. Θα τους δείξω εγώ ποια πραγματικά είμαι. Ησύχασε, μας ακούς κανένας. Χαλάρωσε και πες μου τι παίχτηκε. Η Κάτια. Αυτή τη στιγμή είναι στο γραφείο της και συζητάει με το Φάνη. Είναι στο τσάκ να τον ξαναβάλει στη διαθήκη. Μπήκε πάλι στο παιχνίδι ο μικρός. Βέβαια, και φταίσαι εσύ γι' αυτό. Τι? Κλώτσισε την ευκαιρία που είχαμε να τη βγάλουμε από τη μέση. Δεν έφτασα μέχρι εδώ για να πάρω ψίχουλα. Ή όλα ή τίποτα. Αλλά έτσι πως τα κατάφερες μας βλέπω να την πατάμε. Μην αρχίζεις. Έχω βαρεθεί να σ' ακούω να με κατηγορείς για τα πάντα. Περασμένο και ξεχασμένο όμως. Γιαγιά, ειλικρινά, εμένα δεν με πειράζει. Όχι, 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 δεν είναι έτσι. Ελπίζω να μην είναι αργά για να σου ζητήσω συγγνώμη. Ήταν πολύ εγωιστικό αυτό που έκανα. Σωστά το είπες. Ήταν. Αυτή η ιστορία ανήκει στο παρελθόν και καλύτερα να παραμείνει εκεί. Είναι καιρός να έρθουν στο προσκήνιο κάποια πράγματα και να λυθούν οι διαφορές. Ευτυχώς, μερικά από αυτά μπορούν να αλλάξουν. Και μόνο που σκέφτομαι πόσο πικραθήκατε από μένα. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Σε αγαπάμε. Και αυτό είναι που έχει σημασία. Εσύ σίγουρα. Ο πατέρας σου όμως, ο θείος σου, γιατί και οι δύο διάλεξαν να μην ζουν μαζί μου? Τι σημαίνει αυτό, Φάνη? Τι έκανα και τους έδιωξα?
κουνηθεί η Κάτια, που το βλέπω να γίνεται πολύ σύντομα. Είσαι χαμένος από χέρι. Άντε μετά να τους εξηγήσεις πως βρέθηκες εσύ στο σπίτι το βράδυ που έπεσε από τη σκάλα. Πού το πας? Εκεί που κατάλαβες. Πρέπει να ξεμπερδεύουμε με την Κάτια. Και αυτή τη φορά πάρ' το σοβαρά. Ακόμα να ξεκολλήσεις από αυτή την ηλίθια ιδέα. Δεν έχω άλλη επιλογή. Αν συνέλθει η Κάτια, ξόφλησα. Ενώ αν πεθάνει τώρα, θα τα πάρω όλα. Και φυσικά τα μισά είναι δικά σου. Εγώ, στις βρωμοδουλειές σου, δεν ξαναμπλέκω. Μην είσαι βλάκας. Με αυτά τα λεφτά μπορούμε να ξεκινήσουμε μια καινούρια ζωή. Καλά, μην ανησυχείς. Δεν έχω σκοπό να σε κλέψω από την αγαπημένη σου. Ο καθένας ξεχωριστά εννοώ. Μωρέ, καλύτερα να του δίνουμε. Και πώς το πες? Μετά ο καθένας το δρόμο του. Πώς έτσι? Τα πήκε ψύχρεμη. Αν έχεις έστω και μία ελπίδα να μείνεις με αυτή την ξενέρωτη την Έλενα, που σου υπενθυμίζω ότι χωρίς φράγκα δεν πάει πουθενά. Αυτή είναι η ευκαιρία σου. Δεν έχετε μιλήσει καθόλου? Όχι, λέγε, τι έχει? Είναι άρρωστος. Πρέπει να είναι σοβαρό. Βέβαια, αυτός δεν μου λέει καμία λεπτομέρεια. Άνοιξε τα μάτια σου και θα το δεις. Τα λεφτά είναι το εισιτήριο για να πραγματοποιήσουμε τα όνειρά μας. Σου το είπα, εγώ δεν μπορώ να κάνω τέτοια πράγματα πια. Μη μου το παίζεις άγιος. Είναι ευκαιρία. Και από ό,τι φαίνεται δεν θα έχουμε και πολλές ακόμα. Μια κουβέντα είναι να τη σκοτώσουμε. Άμα μας πιάσουν, τι γίνεται? Ε, τέλος και η ζωή μας, τέλος όλα. Και τι προτιμάς? Να περιμένουμε να συνέλθει κάτι για να καούμε? Γι' αυτό σου λέω. Σκέψου κάτι τώρα που είναι ακόμα νωρίς. Εσύ είσαι μανούλα σε αυτά. Αρκεί να το πάρεις σοβαρά. Εγώ είμαι, μπορούμε να μιλήσουμε? Ναι, βέβαια. Σκεφτόμουν κι εγώ να σε πάρω. Κοίτα, μίλησα με τον αντίπα και είναι ανένδοτος. Δηλαδή? Θέλει οπωσδήποτε να σε δει να μαγειρεύεις όπως έκανε και με την Ελπίδα. Κρίμα. Κι ήθελα τόσο πολύ να κερδίσω και να δουλέψω κοντά σου. Τώρα μπορεί να καταστραφούν όλα. Άκου, η θέση είναι δική σου, το ξεκαθάρισα. Τώρα αν μαγειρεύεις και ένα φαγητό, τι πειράζει? Ωραία, τότε γιατί δεν το κάνουμε έτσι όπως το κανονίσαμε από την αρχή? Γιατί πρέπει να κρατάμε τα προσχήματα. Λοιπόν, το βράδυ στο μαγαζί του αντίπα. Εντάξει? Αφού δεν γίνεται αλλιώς. Ήταν σχέτος πονοκέφαλος, αλλά τέλος καλό. Πρέπει να κανονίσω το εξωτήριο της γυναίκας μου. Βγαίνει σήμερα. Έγινε κάτι? Δεν σε βλέπω και πολύ καλά. Από την κούραση είναι. Σε λίγο κλείνω 24 ώρα εδώ μέσα. Πήγαινε σπίτι σου να ξεκουραστείς. Άμα γίνει κάτι, σε καλύπτω εγώ. Σε ευχαριστώ. Περνάω τις εξετάσεις στο κομπιούτερ και θα φύγω. Κι εγώ πάω για το εξωτήριο της Τόνιας. Να σας μιλήσω δύο λεπτά. Τι συμβαίνει? Ήθελα να σας ρωτήσω για το διαγωνισμό. Ξέρετε, όσο περνάει ο καιρός, τόσο πιο πολύ αγχώνομαι. Αν ήξερα, θα σε βοηθούσα, αλλά σε αυτή τη φάση δεν θα είμαι στην επιτροπή. Γιατί?
Γιατί τελικά αποφασίστηκε να είναι μόνο άνθρωποι των media. Καλά, και δεν θα παίξει κανένα ρόλο ο τρόπος που μαγειρεύουμε. Είμαι σίγουρη ότι τα αποτελέσματα της προηγούμενης φάσης θα μετρήσουν. Άσε που είναι και το έξτρα τεστ μαγειρικής για τον αντίπα. Κατάλαβα. Την έχασα την ευκαιρία μου. Όχι, μη σκέφτεσαι έτσι. Είσαι πολύ καλή. Έχεις πάρα πολλές. Απλώς περίμενα διαφορετικά τα πράγματα. Δεν έρχονται όλα όπως τα περιμένουμε. Εσύ θα κάνεις ό,τι καλύτερο μπορείς. Εντάξει. Ευχαριστώ. Γεια σου. Παρακαλώ. Τι κάνεις εσύ? Έριξες μαύρη πέτρα πίσω σου, μας ξέχασες. Γεια σου, Μελινάκη, τι κάνεις? Κανονικά εγώ θα πρέπει να ρωτάω. Τι εννοείς? Θα σου μιλήσω ανοιχτά. Ήρθε και με βρήκε η Βιβί. Ανησυχεί για σένα. Μάλλον από ένστικτο. Δεν της είπα τίποτα για... Για τι πράγμα? Την πάτησα, γιατρέ. Οι ενδείξεις υπήρχαν, αλλά εγώ δεν έδωσα σημασία. Ίσως είναι αργά. Πες μου, τι σου βρήκανε? Μελίνα, όχι τώρα, σε παρακαλώ. Μην πας να μου κρυφτείς. Γιατρός είμαι. Πες μου. Νεοπλασία. Σε τι στάδιο? Χειρουργείτε? Φοβάμαι πως όχι. Περιμένω κάποια αποτελέσματα και μετά θα αποφασίσω τι θα κάνω. Το πιθανότερο είναι να γυρίσω πίσω. Λυπάμαι πολύ. Πραγματικά δεν μπορώ να το πιστέψω. Σε παρακαλώ, μην πεις τίποτα στους δικούς μου μέχρι να γυρίσω. Θέλω να μάθω από μένα ό,τι χρειαστεί. Και εσύ υποσχέσου να μην το βάλεις κάτω. Ό,τι και να είναι θα το αντιμετωπίσουμε. Εντάξει, γιατρέ. Θα τα πούμε από κοντά. Καλή μαμά, πώς έχω γίνει έτσι, πώς πάχει να... Τι λες, αγάπη μου, μια κούκλα είσαι. Έτσι δεν είναι, Σωτήρη? Ναι, βέβαια. Θέλετε βοήθεια με τα πράγματα? Καλώς τον. Καλά μόνο σου ήρθες. Έχει έρθει όλο το fan club του Μπέμπι. Έτσι. Καλώς τον. Να μας ζήσει. Να μας ζήσει. Στα δικά σας. Λοιπόν, τώρα που είμαστε όλοι μαζεμένοι, θα έρθετε στο σπίτι να σας κάνω το τραπέζι για τον ερχομό του μωρού? Έλα, μην μου πείτε όχι. Μέχρι και ο Ηλίας θα έρθει νωρίτερα από το γραφείο. Δεν ξέρω. Καλά. Αν είναι για την αδερφού να μην φτάνει η ψυχή μου. Ναι. Ωραία. Αγάπη μου, να περάσουμε να πάρουμε και ένα καλό κρασί. Να σου δώσω λεφτά, να πάρεις το ακριβότερο. Εγώ δεν θα μπορέσω να έρθω. Δεν θα έρθεις μαζί μας? Όχι, πριν είμαι στη δουλειά. Νομίζω ότι σήμερα δικαιούσε να κάνεις κοπάνα. Ειλικρινά δεν γίνεται. Άφησα 2 χειρουργεία για να βγάλω το εξτήριο και είμαι και αντικαταστάτης θέση του Στέφανου. Δεν βλέπω την ώρα να ξεκινήσουμε. Δεν το πιστεύω, όλα είναι τέλεια. Όλη μέρα θα δουλεύουμε μαζί. Το βράδυ βέβαια θα φεύγω για να πηγαίνω και λίγο στο ρεστοράν. Σιγά μη σ' αφήσω εγώ να πεθάνεις από την κούραση. Σήμερα κιόλας θα τους πεις ότι θα παραιτηθείς. Για να αρχίσουν κι αυτοί να ψάχνουν. Αγάπη μου, δεν ξέρω αν είναι καλή ιδέα. Δεν είναι εποχές τώρα να παίρνουμε τέτοιου είδους ρίσκα. Άλλωστε δεν μας έχει μείνει καθόλου ρευστό. Ό,τι χρήματα είχαμε τα ρίξαμε στην επιχείρηση. Γι' αυτό ακριβώς πρέπει να πετύχει. Εγώ μίλησα σε όλους όσους ξέρω. Πολλοί μάλιστα είπαν ότι θα μας προτιμήσουν. Μακάρι. Τουλάχιστον να κάνουμε απόσβεση στα λεφτά που βάλαμε. Μόνο απόσβεση. Σε λίγο θα προσλάβουμε κόσμο να μας βοηθάει. Τι νόμιζες? Ότι θα σε πάρω να σε έχω κλεισμένη σε μια κουζίνα? Θα με πάρεις? Μόλις βγει το διαζύγιο μου θέλω να παντρευτούμε. Τι λες? Θα μου κάνεις την τιμή? Ποιος θα μας πάει σπίτι μας? Γιατί δεν παίρνεις τον πατέρα σου να έρθει? Και μετά θα έρθω κι εγώ. Σωτηρή. Βγαίνει σήμερα η γυναίκα σου με το γιο σου και εσύ λες ότι δεν μπορείς. Σας εξήγησα, κυρία Βάσο. Τι? Ότι θα την αναλάβει ο πατέρας της? Αυτός την έφερε στο νοσοκομείο να γεννήσει, αυτός θα τη γυρίσει και πίσω? Εσένα ο ρόλος σου σε όλα αυτά ποιος είναι? Αισθάνομαι άσχημα που ήρθαν έτσι τα πράγματα, αλλά... Σήμερα θα μείνεις κοντά στη γυναίκα σου, γιατί έτσι πρέπει. Σας είπα ότι δεν γίνεται. Για αύριο είχα κανονίσει την άδειά μου. Τότε θα βγαίνει η Τόνια κανονικά. Και γιατί βγαίνει νωρίτερα? Γιατί δεν ήθελε να μείνει άλλο. Κίνησα γη και ουρανό για να της κάνω το χατήρι. Μη μου ζητά τώρα και τα ρέστα. Ποια ρέστα? Δεν τρέπεσαι να φέρεις έτσι την οικογένειά σου? Μαμά, γιατρός είμαι, κυρία Βάσο.
Υπάρχουν άνθρωποι που κινδυνεύουν. Δεν υπάρχει αντικαταστάτης και τα χειρουργεία πρέπει να γίνουν. Τι θέλετε τώρα? Παίξτε το μας και ήρωας. Σταματήστε επιτέλους. Μη φωνάζετε. Λοιπόν, εγώ πάω. Είναι νωρίς για να σκεφτόμαστε τέτοιου είδους πράγματα. Κάθε πρώτα να στρώσει δουλειά και βλέπουμε. Μόλις αρνήθηκες την πρόταση γάμου που σου έκανα, μου φάνηκε. Δεν είναι κατάλληλη στιγμή να μιλάμε για τέτοια. Άλλωστε όλο αυτό είναι πρόωρο. Ούτε κι εσύ έχεις ξεμπερδέψει καλά-καλά με την Έλενα. Ούτε κι εγώ. Τι θες να πεις? Για κοίταξε με στα μάτια. Μήπως δεν θέλεις να παντρευτούμε? Δεν είναι ότι δεν θέλω. Απλώς δεν μπορώ. Ο λόγος είναι ότι δεν πήρα ποτέ διαζύγιο από τον άντρα μου. Πώς είναι δυνατόν? Έχουν περάσει τόσα χρόνια. Είναι κάτι που δεν έχω πει σε κανέναν. Μόνο η Ντορίτα το ξέρει. Ο άντρας μου έφυγε μια μέρα ξαφνικά και εγώ δεν τον ξαναείδα ποτέ για να του ζητήσω διαζύγιο. Και γιατί δεν ξεκίνησες τη διαδικασία εσύ? Εκείνη την εποχή ήταν το τελευταίο πράγμα που μπορούσα να σκεφτώ. Είχα χίλιες έννοιες. Να μεγαλώσω την Ντορίτα, να δουλεύω, να είμαι και μάνα και πατέρας μαζί. Κι άλλωστε... Τι? Μίλησε μου. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα χρειαζόταν. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα ερχόσουν εσύ και... και ότι θα τα άλλαζες όλα. Είσαι η προστατευόμενή μας. Πώς νιώθεις σήμερα? Πολύ καλύτερα. Πότε θα βγω? Πώς δεν σε θυμάμαι. Έλα κάθισε. Πώς είσαι? Μια χαρά σε βλέπω. Πολύ καλά. Χάρη στον κύριο Γαλανό και σε εσάς. Ήρθες για τις εξετάσεις σου? Ναι. Είναι εδώ? Ο Στεφάνος λείπει. Είναι στην Αγγλία. Έφυγε για πάντα? Όχι, όχι. Θα ξανάρθει. Αλλά δεν πειράζει, θα τις κάνουμε μαζί τις εξετάσεις. Όχι, όχι. Θα ήθελα να είναι ο ίδιος. Την άλλη φορά που ήρθα δεν τον πέτυχα. Ούτε σας. Ήθελα να του πω και κάτι. Πείτε του... Αφήστε το εγώ. Όταν ξανά... Καλώς ήλθατε, αγάπη μου. Σιδερένι να είστε και εσύ και το μωρό μας. Όλα καλά να του πάνε. Και σε αυτό και σε μένα. Τόνια μου, άκουσα με, σε παρακαλώ. Μόλις έφερε στον κόσμο μια νέα ζωή, απόλαυσε αυτό το μοναδικό συνέστημα και μην το χαλάς με στεναχώριες. Δεν χωράνε. Σας ευχαριστώ πολύ που με στηρίζετε. Δεν ξέρω τι θα έκανα χωρίς εσάς. Κύριε Λιά, νομίζω ότι ο εγγονός σας έκανε την αίτηση να τον πάρετε. Αφήστε το σε μένα. Δεν υπάρχει λόγος να μας ευχαριστείς για τίποτα. Γι' αυτό είναι η οικογένεια.
Πάντως να ξέρεις ότι αν τολμήσει κανείς και πειράξει εσένα το μωρό, θα τον πλακώσει το ξυλό. Λοιπόν, αφού είσαι τόσο ρεξάτος να σου ζητήσει, μάλλον να σας ζητήσω κάτι. Ό,τι θέλει η αδελφούλα μου. Το μπέμπι. Θα το βαφτίσετε εσύ και η Ντορίτα. Εννοείται. Ο Σωτήρης το ξέρει αυτό. Έλα να ξαπλώσεις λίγο μέχρι να ετοιμάσεις το φαγητό. Να ξεκουραστείς. Καλά, δεν το πιστεύω ότι ήθελα... ότι ήθελα να τους πάει σπίτι μεταξύ. Κάτσε να έρθει να τους πάρει και θα δεις τι θα γίνει. Αν είναι να κάνεις σκηνή και να στεναχωρείς την Τόνια, καλύτερα να λείπεις. Σε παρακαλώ, μωρό μου. Τι θα έλεγες να πηγαίναμε τα δυο μας, να πίναμε ένα ποτάκι, ε? Μου έχει λείψει το αγοράκι μου τελευταία. Απόψε. Δεν ξέρω. Έχω κανονίσει με τα κορίτσια. Αύριο όμως... Δεν το πιστεύω. Έχεις αρχίσει πάλι να σαλιαρίζεις με την Πολλά. Τι είναι αυτά που λες, κορίτσι μου. Η γυναίκα ξέρει ότι είμαι δεσμευμένος. Γι' αυτό σε αγκαλιάζει όλη την ώρα. Φαντάσου να ήσουν και ελεύθερος τι θα έκανε. Α, το παρατραβάς, Δωρητάκη. Δεν σου έχω δώσει ποτέ τέτοια δικαιώματα. Και στην τελική, αυτή είναι η δουλειά μου. Αυτή μας ταΐζει. Οπότε μόκολα. Όχι και έτσι, Νικολάκη. Κι εγώ μια χαρά δουλεύω και βγάζω τα λεφτάκια χωρίς να μου βάζουν χέρι. Θα σου άρεσε δηλαδή εγώ να χαριγεντίζομαι με τα αφεντικό μου. Γιατί δεν μου είσαι εμπιστοσύνη, α? Αφού το ξέρεις ότι εγώ δεν έχω μάθει για τη γυναίκα. Το ελπίζω γιατί αλλιώς θα στα βγάλω. Αντί γιατί το τελευταίο διάστημα με έχεις εντελώς γραμμένη. Έμα, μην τσατίζεσαι. Το ξέρω, έχεις δίκιο. Θα προσπαθήσω να το ακυρώσω τα απόψη, α? Το καλό που σου θέλω. Γιατί στο τσάκι είμαι να αρχίσω κι εγώ τα σούρτα φέρτα. Και τότε θα με ψάχνεις. Τι έγινε, παιδιά, θα φάμε καμιά ώρα? Ο αρχηγός έδωσε εντολή να στρώσουμε το τραπέζι. Παρακαλώ. Καλησπέρα. Τι έγινε? Τόσο πολύ σου έλειψα που δεν μπορούσα να περιμένεις μέχρι το ραντεβού μας. Είμαι έτοιμη να σκάσω. Δυστυχώς κάτι έτυχε και δεν μπορώ να βγούμε απόψε. Και μου το λες τώρα, τελευταία στιγμή? Και εγώ τώρα το έμαθα. Μόλις με ειδοποίησαν ότι τελικά ο διαγωνισμός θα γίνει αύριο. Και αυτό τι μας εμποδίζει να περάσουμε καλά απόψε? Το κοριτσάκι σου δεν έχει μάθει να χάνει. Και αύριο ο ανταγωνισμός θα είναι πολύ μεγάλος. Γι' αυτό ή πάω και κλείνουμε σε μια κουζίνα και αρχίζω να μαγειρεύω ή... Αποκλείεται. Θα σε κρατήσω εδώ. Καλά, θα μπορούσα να μείνω λίγο ακόμα. Αλλά θέλω μια χάρη. Και εσύ, σαν γιατρός, μπορείς πολύ εύκολα να μου την κάνεις. Δηλαδή? Θα χρειαστώ κάποια φάρμακα για αύριο. Να τα κάνεις τι? Το ένα για να εξουδετερώσω την αντίπαλό μου και το άλλο για μένα. Γι' αυτό ήθελες να με δεις. Χρειαζόσουν τη βοήθειά μου. Έλα τώρα. Από ξέρεις πόσο σου θέλω. Ή χρειάζεται να στο θυμίσω πάλι? Α, θα τρελαθούμε τελείως με αυτό το διαγωνισμό, μου φαίνεται. Δεν κατάλαβα, τι φωνάζεις, τι έγινε? Γιατί έχεις αφήσει το μάτι ανοιχτό, γι' αυτό φωνάζω. Ωραία, εντάξει, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Συνέχεια όμως το μυαλό μου είναι κολλημένο και όλο το διαγωνισμό σκέφτομαι. Δεν θα πάω. Τι εννοείς δεν θα πας, θα παραιτηθείς? Ναι, θα παραιτηθώ, δεν θα πάω. Δεν αντέχω στην ιδέα ότι θα χάσω από την ξένια. Κορίτσι μου, γιατί δεν έχεις εμπιστοσύνη στον εαυτό σου? Χαρή, ο διαγωνισμός είναι στημένος. Μας το είπε ο Αλέξης και το παραδέχτηκε απ' έξω και η διευθύντρια της σχολής. Τι να πάω να κάνω εγώ εκεί πέρα? Ναι, αλλά αν δεν πας, τους το κάνεις πολύ πιο εύκολο. Σκέψου πόσα πράγματα έχεις καταφέρει μόνη σου, χωρίς τη βοήθεια κανενός. Το χρωστάς στον εαυτό σου αυτό, ελπίδα. Εγώ το μόνο που σκέφτομαι είναι ότι με αυτό το κορίτσι ήμασταν φίλες. Όχι φίλες, αδερφές. Και αυτή τώρα προσπαθεί να μου καταστρέψει ό,τι όμορφο εμφανίζεται στη ζωή μου. Εντάξει, δεν επιμένω. Σκέψου το όμως. Σκέψου το. Εγώ είμαι σίγουρος ότι θα κερδίσεις. Σκέψου. Καλά, εγώ την κάνω. Περίμενε. Πού πας? Σπίτι, να προετοιμαστώ για αύριο. Καλά, δεν είπες ότι έχεις εναλλακτικό σχέδιο? Ναι, αλλά αφού το παρεξήγησες, άστο. Δεν θέλω τίποτα. Όχι, για να μιλήσω, τους εκμεταλλεύουμε κιόλας. Μια κουβέντα είπα.
Μην τα παίρνεις όλα της μετρητής. Μου αρέσεις πραγματικά. Και δεν θέλω να έχεις αμφιβολίες. Έλα. Έλα, θα τα βρούμε. Δηλαδή, να μην έχω άγχος. Όχι. Να μην σε νοιάζει τίποτα και να χαλαρώσεις. Θα τα τακτοποιήσω όλα εγώ. Καλά ότι θα βρισκόμουν να δουλεύω με τον αδερφό του Μάνου, ούτε που το φανταζόμουν. Πρέπει να τον δεις. Ψηλός, ευγενικός, γεροδεμένος. Και πολύ παντρεμένος. Ήταν ανάγκη τώρα να μου το θυμίσεις αυτό. Κι εγώ που νόμιζα ότι θα βρω γκόμενο μέσα στο γραφείο. Πότε θα καταλάβεις ότι στην ηλικία μας όλοι οι καλοί είναι πιασμένοι. Γι' αυτό και εσύ ξαναγύρισες στο Μιχαλάκι. Όλοι κάνουμε τους συμβιβασμούς μας. Σημαντικό είναι να βρεις έναν άνθρωπο να είναι δίπλα σου, να σε προσέχει. Αυτό λέω κι εγώ. Η Μέρη έχει το Μάνο, εσύ έχεις το Μιχαλάκι, μόνο εγώ ξέμεινα. Γιατί δηλαδή δεν μου αξίζει και εμένα λίγη χαρά. Τώρα τι ήταν αυτό. Μη δίνει σημασία. Έτσι κάνει, τσαντίζεται ξαφνικά και μετά του περνάει. Πώς μπόρεσε, φιλενάδα, τώρα ήταν για καλό αυτή η επανασύνδεση. Βρίζεις την ώρα και τη στιγμή. Κοίτα, δεν είμαι πια μόνη μου. Και χαίρομαι που ξαναγύρισα στη ρουτίνα μου. Πάντως τα πράγματα δεν πρόκειται να ξαναγίνουν ποτέ όπως πριν. Του μίλησες? Ναι. Έλα, πες μου. Θα πάμε λίγο μέσα να δει κάτι εξετάσεις που έχω κάνει. Κορίτσια, με δουλεύετε. Δεν πιστεύω να βρει και γκόμενο και η Μελίνα και μου το κρύβεται. Έλα, μωρό μου, θα έρθουμε. Φάρμακο. Άμα πάει στο δέρμα, δημιουργεί πρίξιματα και εξανθήματα. Αλλά μετά από λίγο περνάνε. Ωραία. Αλλά θέλω να μου πεις αν δρά όταν αναμειχθεί με άλλα προϊόντα, όπως make-up. Σίγουρα. Και αυτά τα χάπια ρίχνουν την πίεση. Κανονικά παίρνεις ένα, αλλά εσύ πάρε δύο. Σε πιάνουν ζαλάδες, κρύος υδρότας, μέχρι και να λιποθυμήσεις μπορείς. Μήπως να πάρω τέσσερα για να είμαστε σίγουροι. Τρελάθηκες. Τι τα πέρασες, καραμέλες. Είναι επικίνδυνο. Δεν ξέρω αν κάνω καλά που στα δίνω. Έλα, σε παρακαλώ. Δεν πρόκειται να πάθω τίποτα. Ευχαριστώ πολύ που με νοιάζεσαι. Μόνο τώρα πες μου λεπτομέρειες, σε πόση ώρα θα με πιάσουν. Έχει γρήγορη δράση. Το πολύ σε μισή ώρα βλέπεις αποτελέσματα. Άντε πάλι με έφτιαξες, γιατρέ. Εσύ αντιθέτως, με χάλασες. Δεν πειράζει, θα σε ανταμείψω για την βοήθειά σου. Και μάλιστα πολύ σύντομα, αύριο κιόλας. Αμέσως μόλις ξεβερδέψω. Έτοιμη ρόκα παρμεζάνα. Δεν πρόλαβα ακόμη. Έλα πάλι σε δύο λεπτά. Α, τρέλα μου σήμερα. Αχ, sorry. Μου είπες sorry μόλις τώρα. Ναι, αφού έπεσα πάνω σου, τι ήθελες να σου πω και εσύ, τον πάτερ ημών. Έτσι, μπράβο, κλασική Ντορίτα. Τώρα σε αναγνωρίζω μέσα στην Ευγένεια. Α, μας αρέσει. Ότι μου αρέσει, το ξέρεις. Να σου πω, παίζει ένας DJ κολλητός μου εδώ κοντά. Θες μετά να πάμε για ένα ποτάκι. Άκου, κλέ. Ναι. Επειδή σου ρίξα και ένα χαμόγελο, μην αποθρασύνεσαι κιόλας. Αυτό, να το θυμάσαι. Έλα και εσύ το πιάτο μια ώρα. Ελπίζω να μην ενοχλώ. Όχι βέβαια. Ο Φάνης σου είπε να έρθεις. Όχι, δεν μίλησα καθόλου μαζί του. Ήρθα για κάτι δικό μου.
Κάτι πολύ ευχάριστο. Δεν μας περισσεύουν τελευταία. Για πες μου. Γιατί κάνεις παράπονα. Σου είπε κανείς τίποτα δυσάρεστο? Ας το λέγε. Θυμάσαι που σου μίλησα για μια κοπέλα? Ότι είμαστε μαζί και θα συνεργαστούμε επαγγελματικά. Θυμάμαι. Αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στο κύκλο της αμνησίας μου. Ελπίζω κάποια στιγμή όταν θα ξεμπερδέψω να μπορέσουμε να παντρευτούμε. Θα ήθελα να την γνωρίσεις κι εσύ. Την ξέρεις γιατί δούλευε στην εταιρεία σου πιο παλιά. Α, δούλευε. Δηλαδή, έφυγε και αυτή. Γιατί τι της έκανα? Είχε προσωπικούς λόγους. Δεν είναι αυτό το θέμα μας τώρα. Εντάξει. Θέλω να σε να βρεθούμε όποτε μπορείτε. Θα χαρώ πολύ να γνωρίσω τη γυναίκα που σε κάνει ευτυχισμένο. Ωραία. Με τη Μέρη στείλουμε μια επιχείρηση, κάτι σαν μικρογραφία της δικής σου. Θα προσπαθήσω να σταθώ στα πόδια μου βαδίζοντας στα δικά σου χνάρια. Πώς φαίνεται? Για να είμαι ειλικρινής, δεν με ενθουσιάζει καθόλου αυτή η ιδέα. Έλα, λέγε, μη με κρατάς σε αγωνία. Λέγε, πες μου, τι σου είπε? Είναι σοβαρό? Στην ιατρική όλα είναι σοβαρά. Μέχρι να θεραπευτούν. Ας τα καταλαβείς την καφιλενάδα. Εδώ κοντεύω να τρελαθώ. Ο πανικός δεν βοηθάει. Ιδίως τους αρρώστους. Μελίνα, σε παρακαλώ, πες μου τι σου είπε. Δεν καταλαβαίνεις τόσο, δεν ξέρω. Βάζω στο μυαλό μου τα χειρότερα. Έχει κάποια συμπτώματα και αποφάσισε να κάνει κάποιες εξετάσεις. Αλλά από ό,τι μου είπε, δεν έχει τίποτα το σοβαρό. Γιατί ακούγεται έτσι χάλια? Δεν ξέρεις τώρα. Εμείς οι γιατροί είμαστε οι χειρότεροι ασθενείς. Τα μεγαλοποιούμε τα πράγματα. Λες ψέματα. Καλά-καλά, οι κουβέντες δεν βγαίνουν από το στόμα σου. Μελίνα, σε παρακαλώ, πες μου, πρέπει να ξέρω ένα αδελφός μου. Θα σου πει ο ίδιος. Σύντομα. Έρχεται τελικά. Γιατί? Γιατί δεν κάνει τη θεραπεία του εκεί? Μελίνα, γιατί γυρίζει? Δεν υπάρχει θεραπεία, αυτό είναι. Δεν το άξιζε αυτό. Αυτό είναι. I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. The needle tears a hole, the old familiar sting. Try to kill it all away, but I remember everything. What have I become? My sweetest friend, everyone I know goes.